πρέπει να αποφασίσω σε ποια εκπομπή από τις δύο θα παίζω αυτό το χαλί. Ακόμα είμαι μετάπιστος και το βάζω και στις δύο. Ελάτε! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε! Δώσε μου όθηση. Έτσι. Έτσι. Κάντε όλα γιάχμα. Φύσα! Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και όχι μόνο, σας καλωσορίζουμε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπορο 107,4. Ελάτε στην παρέα μας. Β' μέρος και έχουμε να κληρώσουμε καταπληκτικά πράγματα. Ήδη πρωινή, όσοι ήταν πρωί μαζί μας ή χθες, ξέρουν ότι κληρώνουμε σήμερα. Τρεις παρακάτι ψηλά, δύο υπέροχα δώρα. Το ένα είναι μια φανέλα ΠΑΟΚ αυθεντική, ασπρόμαυρη, ριγέ. Εννοείται Μάκρον, η ιταλική εταιρεία που κατάφερε έτσι χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες να κάνει υπέροχες φανέλες. Και μάλιστα να κάνει φανέλες μόνο για εμάς. Εμένα αυτό με κερδίζει ρε παιδί μου. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, ούτε καμιά συνεργασία, ούτε έχω κανένα λόγο να τους πενέψω χωρίς να υπάρχει αιτία. Αλλά κάθισαν και έκαναν δουλίτσα. Μου αρέσει να υπάρχουν φανέλες μόνο για τον ΠΑΟΚ και να μην βλέπω το ίδιο πράγμα σε 10 διαφορετικές ομάδες με διαφορετικό χρώμα. Μία τέτοια λοιπόν αυθεντικιά, ασπρόμαυρη ριγέ, κληρώνουμε στις 3 παρακάτω και μία καφετιέρα Boss Tassimo δώρο από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης, ένα καταπληκτικό μαραφέτη μέχρι και 40 ροφήματα. Ανοίγουμε γραμμές. Να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση σήμερα, να κάνουμε μπουχαμπέτι, να πούμε τα ανέκδοτά μας, να πούμε τις ατάκες μας, παραγγελιές δεχόμαστε για τραγουδάκια, γενικότερα όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι από τον Σεπτέμβρη και μετά, να φύγει το μυαλό από τις έγνοιες, από τις στεναχώριες, από τα διάφορα δυσάρεστα. Μια και μιλάμε για δυσάρεστα, επειδή οφείλουμε να υπηρετούμε και την επικαιρότητα και επειδή είναι ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ έντονα την καθημερινότητά μας, είναι ένα θέμα το οποίο όλους μας πραγματικά αναστάτωσε, μας εξόργησε, μας χάλασε. Για τη μικρή Μαρκέλα μιλάω. Η είδηση που βγαίνει τώρα το μεσημέρι είναι ότι ανιχνεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες στον οργανισμό της. Αυτό έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Φαντάζεστε λοιπόν γιατί το παιδάκι όταν το βρήκαν εκεί στο βενζινάδικο στη Σοφούλη και της είπε η κυρία τι κάνεις, σε ψάχνουμε τρεις μέρες. Είπε μα ποιες τρεις μέρες, εγώ σήμερα το πρωί χάθηκα. Λοιπόν, δύο ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των ναρκωτικών ψυχοτρόπων ουσιών ανιχνεύτηκαν στον οργανισμό της 10χρονης Μαρκέλας, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται η ανήλικη μετά την αίσια έκβαση που είχε η υπόθεση της εξαφάνισής της. Διαβάζω στο έθνος.gr. Σύμφωνα με πηγές των διοκτικών και δικαστικών αρχών, η χορήγηση των ουσιών στη μικρή μαθήτρια έγινε σχετικά πρόσφατα, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος. Προς την κατεύθυνση αυτή διεξάγονται εξετάσεις που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιθανότατα η λήψη ναρκωτικών φαρμάκων να ευθύνεται και για την εικόνα σύγχυσης που παρουσίασε το κοριτσάκι αμέσως μετά τον εντοπισμό του κατά τις πρώτες συνομιλίες με τους παιδοψυχολόγους και τους αστυνομικούς. Θα πω κάτι που το είπα και το πρωί. Μέσα μπορεί 40 χρόνια, 50, για πάντα. Μέσα. Θέλω πραγματικά αυτοί που εμπνεύστηκαν το σχέδιο, αυτοί που το εκτέλεσαν, οι ηθικοί και οι ανήθικοι αυτούργοι, θέλω πραγματικά να τους φάει το μαύρο σκοτάδι. Γίνεται. Αυτό θέλω. Όπως επίσης θέλω, πολλά περισσότερα να πω, αλλά θα φάμε τις μηνύσεις στο κεφάλι μου από άμα εκφραστώ έτσι όπως θέλω. Θέλω ο επόμενος που θα σκεφτεί να κλέψει παιδί αλουνού, να πάει και να του πάρει το σπλάχνο, να του πάρει το παιδί μέσα από τα χέρια ή σε κάποια στιγμή που θα αφαιρεθεί, που θα γυρίσει αλλού το κεφάλι του ή που θα τύχει, γιατί συμβαίνουν αυτές τις στιγμές, παιδιά είναι. Θέλω ο επόμενος που θα πάει να το κάνει να σκεφτεί ότι ο προηγούμενος που το έκανε είναι 50 χρόνια φυλακή.
Αυτό θέλω. Γίνεται. Έτσι. Δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση και το κέφι και δεν θέλω να την πάμε εκεί την κουβέντα. Απλά αυτό είναι επικαιρότητα και νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά όλη η κοινωνία, αυτό το μικρό χωριουδάκι που λέγεται Θεσσαλονίκη, απέδειξε για μία ακόμα φορά, γιατί είναι μια πόλη γεμάτη συνέστημα, μια πόλη που το παιδί αυτό το έκανε δικό της παιδί και το θεώρησε ένα προσωπικό στοίχημα ο καθένας από εμάς για να βρεθεί το παιδάκι αυτό εγκαίρως, γιατί κάθε στιγμή που περνούσε το παιδί θα μπορούσε να... Να, τρεις τελίτσες. Κάθε μισάωρο που το παιδί δεν είχε βρεθεί, το μυαλό πήγαινε και ταξίδευε αλλού. Αυτό. Αυτά που λέτε. Λοιπόν, μετά τις 2.30 πρώτο Θεός επικοινωνήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Ελάτε να κάνουμε μουχαμπέτη. 2310-287-888. Μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Μπαίνετε στην κλήρωση και για την φανέλα ΠΑΟΚ, την αυθεντική, τη Ριγέ, αλλά και για τα... για το εκπληκτικό δώρο, μια καφετιέρα Boss στάσιμο, παιδιά. Δεν είναι μια όποια καφετιέρα, το καταλαβαίνετε. Θα θέλαμε να κληρώσουμε μια καφετέρια, αλλά δεν γίνεται. Μια καφετιέρα Boss στάσιμο που μπορεί να φτιάξει μέχρι και 40 διαφορετικά ροφήματα. Ένα κόσμημα, ένα υπέροχο δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι ο χορηγός μας. Ο έτερος χορηγός είναι το Αιγαίον. Πεντανόστιμα εκλεκτά θαλασσινά και με υπέροχο παρείστικο μεζεδοπολείο και στα δύο καταστήματα, και στο Ρεόκαστρο 69-56-66 Δηληβεριά, αλλά και στο κέντρο, στο δικητήριο 214.000 εκεί, για να μπορέσετε με την παρέα σας να απολαύσετε εκπληκτικά πράγματα. Πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε και υπέροχα τραπέζια να δώσουμε και για τα δύο καταστήματα. Να πάρετε την παρέα σας, να πάτε να φάτε εξαιρετικά πράγματα. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις γραμμούλες, να μιλήσουμε μαζί, να παίξουμε. Έχω εδώ τα ηχητικά μου, τα σουξουμούξου μου. Ξαναλέω, και για την καφετιέρα και για τη φανέλα, την υπέροχη, όπου συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα βάλουμε, επειδή χθες ο φίλος μας ο Βαγγέλης που κληρώθηκε τη φανέλα και μου είπε, Κωστή μου, πολύ πρόσφατα πήγα και πήρα και έχω δύο φανέλες, δώστη σε όποιον θέλει. Θα βάλουμε μέσα για τους φίλους μας από τη χθεσινή, από τη χθεσινή μέρα, για να μην αδικήσουμε κανέναν. Όμορφα, όμορφα. Πάμε εδώ τώρα, αυτό. Το κλασικό, το παραδοσιακό. Πάμε στις γραμμές. Ναι. Για την εγχείρηση θα τα συζητήσουμε με τον Βασιλόπουλο αυτά. Για την επέμβαση του Μίσιτς. Θα τα συζητήσουμε, παιδιά. Σήμερα είναι η επέμβαση. Σήμερα έγινε, νομίζω. Πάμε τώρα στις γραμμές. Να μιλήσουμε μαζί σας. Ναι. Χαίρετε. Γεια σου, Κωστή. Είμαι η Μαργαρίτα. Α, γεια σου, Μαργαρίτα. Θα πω ένα νεκροτάκι σήμερα. Να το πεις, βεβαίως. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ένας πατέρας με το γιο του είναι στη ζούγκλα. Ναι. Λοιπόν, ανθρωποφάγοι. Ναι. Και εκεί που βαδίζουν μέσα στο δάσος, βλέπουν μια λίμνη με μια ξανθιά ωραία κοπέλα. Ναι. Και κάνει μπάνιο λόγιμνη. Ναι. Και λέει ο μικρός, την τρώμε, μπαμπά. Όχι, λέει, δεν αντιφάμε, αντιπάμε στο σπίτι. Λέει, θα πάμε στο σπίτι για να φάμε τη μαμά, λέει. Γεια σου, Μαργαρίτα! Γεια σου, Μαργαρίτα! Γεια σου, ρε Κωστή! Μας κατά την τροφιά, να σε καλά! Να σε καλά κι εσύ, να σε καλά! Να σε καλά, Θεός, καλά, παλικάρι μου! Γεια σου, Μαργαρίτα! Γεια σου, Μαργαρίτα! Να σε καλά! Όχι, μπαμπά, λέει, θα φάμε αυτή, όχι, αυτή την πάρουμε σπίτι, λέει, θα φάμε τη μαμά! Εδώ είμαστε, εδώ! Πάμε! Επόμενος! Ναι! Όχι, ναι, όχι, ναι, όχι. Τι γίνεται. Παιδιά, επειδή ρωτάτε για το Μίσιτς, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Πίστη θέλει, δύναμη. Επειδή το διάβασα και αυτό κάπου, να εωρείτε. Μήπως, λέει, ο ΠΑΟΚ τώρα κάνει πίσω και δεν τον αποκτήσει. Αυτός που ρωτάει αυτό, πρώτον, δεν ξέρει τι είναι ΠΑΟΚ.
Δεν γνωρίζει, είναι, δηλαδή είναι ξένος ως προς την ομάδα. Και δεύτερον, δεν γνωρίζει τι εστί η Βάν Σαββίδης. Να σας το πω αλλιώς, να το γυρίσω ανάποδα. Αν υπήρχε μία περίπτωση ο Μίσιτς να μην συμφωνήσει, μάλλον να μην τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, να μην δώσει αυτά τα χρήματα ο ΠΑΟΚ, αν υπήρχε μία περίπτωση πριν από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια που περνάει με την υγεία του, τώρα λέω εγώ, και το λέω έχοντας απόλυτη επίγνωση των λόγων μου, τώρα δεν υπάρχει ούτε μία να κάνει πίσω ο ΠΑΟΚ και να πει δεν αποκτώ το Μίσιτς. Είναι θέμα ημερών. Θα μας τα πει και ο Κώστας Βασιλόπουλος σε λίγο, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει τώρα, μετά από αυτή την σοβαρή περιπέτεια. Ίσα ίσα τώρα πρέπει και ο ίδιος να νιώσει ότι ο σύλλογος στον οποίο βρήκε τον εαυτό του, ο σύλλογος με τον οποίο έκανε τόσο ωραία πράγματα, ο σύλλογος με τον οποίο θα πορευτεί για τα επόμενα χρόνια της ζωής του, αυτός και η οικογένειά του, είναι αυτός, είναι ο ΠΑΟΚ. Εδώ είναι το λιμάνι του, έτσι. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ναι! Γεια σας! Έλα ρε Κωστάκη, εγώ είμαι, τι γίνεται. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα γοράκι μου. Να σου πω μια καλησπέρα. Κωνσταντίνε μου, χορευτή μου. Καλά κάνεις. Τι έγινε αγόρι μου. Καλά αδερφέ. Και τον Κωστάκη. Σ' ακούω από το ίντερνετ τώρα, είμαι στο σπίτι, ρε. Καλά κάνεις, αδερφέ μου. Καλά κάνεις. Και τον Κωστάκη να μας πει κανένα νέο για την ομάδα μας, για το Μίσιτς. Ναι, ναι. Παλικάρια, όλα. Βέβαια, δεν όλα. Δεν ξέρω εγώ, ρε, αδερφέ, δεν το ήξερα. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Εντάξει, παιδιά, καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να όχι, πούμε παραπάνω πράγματα. Δεν είναι ένας απλός τραυματισμός. Είναι μια περιπέτεια που θα την ξεπεράσει. Σ' άκουσα που το είπες και το προήκωσε. Εντάξει, υπάρχει κόσμος. Όλα καλά, φιλαράκι. Ανέβασε την ομάδα λίγο, ανέβασε την ομάδα. Εδώ είμαστε, αγόρι μου. Ξεσαλώσαμε το πρωί σήμερα. Το πρωί ξεσαλώσαμε. Ξεσαλώσαμε το πρωί, δηλαδή δεν είναι. Ξεσαλώσαμε, χωρίς λόγο. Με θύμισε. Περσινές εκπομπές που πήραμε το Double ID, ρε φίλε. Θα δούμε και αυτές τις εκπομπές. Εμείς δεν χάνουμε το κουράγιο. Να σου πω κάτι. Όταν εγώ λέω δεν μας πέφτει με τίποτα, ή ο ενθουσιασμός, ή τρέλα το πάθος. Πρόσεξε, είναι πολύ εύκολο να κάνεις τέτοιες εκπομπές μετά από πανηγυρικές νίκες. Το θέμα είναι να βρίσκεις τα αποθέματα και εσύ και οι ακροατές σου να βρίσκεις την όρεξη, στη ζωή, το ότι πορευόμαστε, το ότι βγαίνουμε από μια πολύ σοβαρή περιπέτεια, όλοι μας, αυτό που περάσαμε φέτος. Όλοι έχουμε περάσει περιπέτειες, όλοι έχουμε θέματα. Λοιπόν, η αγορά βγαίνει σιγά σιγά, βογκά ο κόσμος, ναι, αυτά είναι όλα αυτά, όλα τα συνυπολογίζουμε. Παράξε, είπα κάτι και το πρωί. Έκλεισε 4 χρόνια το παλικάρι μου, ο εγγονός, και έρχεται και ο δεύτερος. Α, αυτά είναι, φίλε. Μήνυμα δίνω στους αμώνες της Μεκόνο. Είμαστε ατελείωτοι, εκατομμύρια, μεριάδες. Αυτό βάζει το καλά στο μυαλό σας. Ζούμε σου, Κωστάκη. Αγόρι μου, σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια, γεια, σε φιλώ. Μπορείς να βάλεις λίγο το απόσπασμα που ο Ιβάν λέει θα δώσω χαρά στον κόσμο. Βεβαίως, φίλε. Το έχω εδώ έτοιμο. Άκουσέ το. Είμαι μαζί. Μία για μία ζωή. Πάω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δικέφαλο ετέ. Για подарю вам радость, я это даю вам слово. Σας δίνω το λόγο μου, θα σας χαρίσω την χαρά. Λόγο Πάντιτσα, который никогда не выбрасывает слова на ветер. Σας δίνω το λόγο του Πόντιου, ο οποίος δεν πετάει ποτέ τα λόγια. Θα принесу радость на тумбу. Θα φέρω τη χαρά στην τούμπα. И верьте в это. Πιστέψτε το αυτό. Θα φέρω τη χαρά στην τούμπα. Ό,τι είπε, το έκανε, έτσι. Αυτά τα λόγια έχουν υποθεί πριν τα κύπελα, τα τρία κύπελα, πριν τα double, τα δύο, πριν το έτο πρωτάθλημα, πριν. Και ακόμα είναι η αρχή. Το λέω συνέχεια, με κοιτάνε κάποιοι περίεργα. Γιατί το λες αυτό, Κωστήλη? Αφού φέτος, λέει, είχαμε μία χρονιά που δεν. Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά? Ότι με μία χρονιά θα ξαναγυρίσουμε πίσω στα χρόνια χωρίς τίτλους, στα χρόνια που παλεύαμε για τεταρτοπέμπτες θέσεις. Ξεχάστε το αυτό. Ξεχάστε το. Πάμε. Ναι! Χαίρετε! Γεια και χαρά σου. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Είναι. Έλα, φιλαρετέ μου. Έλα. Είπες ότι η εταιρεία τα μπλουζάκια τα κάνει για μας. Και μόλις τα ακούω, λέω, μπράβο.
θα έχει σίγουρα από 3 έως 5 extra large. Λες για, το, για τα, τα μπλουζάκια τα... Ναι, ναι, ναι. Σήμερα κλείω. Για την ομάδα για μας, αλλά τα κάνει όμως και 3 extra large, 4, 5 extra large. Ή μόνο για μας, για μας. Κοίταξε, τα νούμερα στις φανέλες, σου μιλάω από πρώτο χέρι, μάλλον από πρώτη κοιλιά, είναι μέχρι 3 έξτρα. Γιατί εγώ όταν πήρα να πάρω για μένα φανέλα, γιατί σας το έχω πει, πέρα από αυτές που πληρώνω, το έχω έτσι έθιμο και μπορούν τα παιδιά στην μπουτίκ να το επιβεβαιώσουν, πάω και παίρνω κάθε χρόνο έτσι μία φανέλα για να πω ότι συμμετέχω κι εγώ με, με αυτά τα 35, 40, 45, 50 ευρώ, έτσι να πω ότι βάζω κι εγώ ας πούμε ένα λιθαράκι. Δεν υπάρχει μέχρι 3 έξτρα. Μου λέει ο Πέτρος... Αυτό το 3 έξτρα είναι... Δεν είναι 3 έξτρα. Δεν είναι όντως. Οι φανέλες, δηλαδή το 3 έξτρα το πουκάμισο, είναι τραπεζομάντιλο. Ένα διπλό τραπέζι, το ότι λύγεις. Το 3 έξτρα, έτσι. Το 3 έξτρα σε φανέλα όμως τέτοια, είναι είσαι τσίμα-τσίμα. Ρουφιέσαι. Υπάρχει θέμα. Είναι άλλη... είναι στενή γραμμή πάντα οι φανέλες. Εντάξει, τώρα σου λέει 3 έξτρα που πας, ρε φίλε. Δηλαδή... Που πας με τις κοιλιές. Φαίνεται θέλουν όποιος πάει στο γήπεδο να έχει μια σωματοδομή ανάλογη. Όπως έχει πει και ο Γαϊδουράγκαθος, μπορώ να κληρωθώ λέει μια τέντα από τον Τέντα Χόμ να μου κάνει μια φανέλα. Έμα έτσι είναι. Τη... Στο κάτω-κάτω θα πρέπει λοιπόν η εταιρεία που αναλαμβάνει την ομάδα να τις βάζει η ΠΑΕ προϋπόθεση. Μέχρι πέντε. Πέντε, όχι τρία. Πέντε φίλε είναι... Είσαι... Αυτός το λέω, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, είχαμε και εμείς κατά καιρούς παίχτες που έτρωγαν το φαΐ τους. Δηλαδή, ο Μαντούρο, ας πούμε, αδύνατο δεν τον έλεγες. Έτσι. Πήδησε μια φορά για κεφαλιά στη Μεσύμβρια και φράκαρε στον αέρα. Κάνανε ένα τέταρτο να τον βγάλουν. Εντάξει. Αλλά, όπως και να έχει, πρέπει να είμαστε και λίγο αδύνατοι, γιατί έτσι. Δεν χωράμε στα καρεκλάκια. Το θυμάσαι το Mickey Queen. Τον Άγγλο. Μίκι Κουίν, Άγγλος. Και αυτός ήρθε δύο προγούλια, δύο κοιλιές. Δηλαδή, έχει κατά καιρούς. Αυτός ο Ράμπερ Σαντρατανά που είχε έρθει στην ΑΕΚ. Νόμιζαν ότι είναι ο μάνατζερ του στο αεροδρόμιο. Ψάχναν τον παίχτη. Μιλάμε για σκεμπέδες κανονικά τώρα, όχι αστεία. Ένα Στράντλι που είχε φέρει ο Παναθηναϊκός επίσης. Ταβερνιάρης, θες να χτυπήσεις παλαμάκι και να πεις φίλε! Μας φέρνεις άλλη μια ποικιλία και μια μελιτζαροσαλάτα. Να σου πω την αλήθεια και τη φανέλα του Εσίτη μου φαίνεται μου κάνει. Δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε, ο Εσίτη μπορεί να είναι ντουλάπα, δεν είναι όμως χοντρός. Είναι, είναι τρομερά μειώδης. Είναι ντουλαπίσιος. Δεν είναι όμως αυτό που λέμε υπέρβαρος με προγούλια και τέτοια. Όχι, το παιδί αλλά είναι... Διάσταση του Μίσιτ δεν είναι ούτε 3-6. Πρέπει να είναι παραπάνω 3 από 3. Ο Μίσιτ μπορεί να σου κάνει μια σκιά φανταστική. Αν περιμένεις την ουρά στην τράπεζα και είναι μπροστά σου, μια σκιά φαίνεις και τα παιδιά. Πικνίκ κάτω κανονικά. Δεν τον έχω δει από κοντά. Πρέπει να είναι διπλάσιος από ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Δεν το συζητάμε. Κοίταξε, τον είδαμε στην αιμοδοσία μας την τελευταία. Είναι πολύ εκφοβιστικός. Με ξέρεις. Δηλαδή λες δύο παιδάκια για πρωινό άνετα. Έτσι χραπ! Το χρειαζόμαστε να τον έχουμε. Εγώ θέλω να τα λέω όλα προχθές. Μια χαρά ήταν ο Εσίτη. Αυτό είναι. Είναι ένας έντιμος νούμερο 6. Ένας κόφτης. Αυτό. Και το έκανε μια χαρά. Και περαστικά στο Μίτσι. Περαστικά. Αυτό που συνέβη να είναι κάτι που να το έχει σαν ανάμνηση μόνο. Και να... Αλήθεια οι προσευχές μας το συνοδεύουν. Αλήθεια. Έτσι. Αλήθεια. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλαρέτε μου, σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. 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 Γεια σου Κωστή. Γεια σας. Εδώ Θρασίουλα. Α, καλώς τον ναι. Καλώς τον άνθρωπό μας. Τι κάνεις ρε Κωστή. Καλά. Καλά κύριε Θρασίου. Καλά. Καλά δόξα τω Θεώ. Πήρα έτσι να χαιρετήσω λίγο και να εκφράσω την οδύνη μου για την Μαρκέλα, όλα αυτά που είπες και ακούγονται. Και λέω τι κτηνοί άνθρωποι είναι αυτοί. Και μάλιστα ακούγονται και διάφορα άλλα σενάρια. Το βάθος. Δεν ξέρουμε τι άλλες αποκαλύψεις θα βγουν στην επικαιρότητα και στη πραγματικότητα. Για να δούμε. Ας περιμένουμε. Τι δεν θέλω να πούμε πράγματα που να βιαστούμε. Εγώ σας μετέφερα την είδηση που είναι αυτό που ανακοινώθηκε και που υπάρχει σε όλα τα δισογραφικά site. Ότι ανιχνεύθηκαν ναρκωτικές
ουσίες στην τοξολογική εξέταση που έγινε στο παιδάκι. Δηλαδή τον νάρκωσαν. Την αρκώσαν για να μην έχει αντίληψη του χρόνου και του χώρου. Ακριβώς. Γι' αυτό και όταν τη βρήκε η κυρία στην Σοφούλη, που της είπε τρεις μέρες που λέει, πού είσαι παιδάκι μου, σε ψάχνουμε τρεις μέρες. Και είπε, ποιες τρεις μέρες? Εγώ σήμερα το πρωί χάθηκα. Άρα είχε ολική απώλεια αίσθησης του χρόνου και του χώρου πιθανότατα. Αυτό ήθελε να κάνει. Μέσα για πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Όπως το είπες, γι' αυτό πήρα να συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Εκεί, για μια ζωή μέσα. Όποιος το... και ποιόταν, εννοούμε ισόβια να είναι ισόβια. Αυτό, όχι 2-3 χρονάκια και μετά λόγω καλής διαγωγής έξω και όπως είχε πει και μια ψυχούλα τελευταία. Η απαγωγή λέει τι είναι, λέει πλημέλημα, είναι ένα προστηματάκι, λες και μιλάμε ότι σου έκλεψε ας πούμε την ομπρέλα από τη θέση σου. Είχες κρεμάσει την ομπρέλα και την πήρε και έφυγε. Έτσι ευτελίζουν τη ζωή. Λοιπόν, κατάλαβες. Μέσα. Και μάλιστα τους αφήνουν και βγαίνουν έξω για να ξανακάνουν τα ίδια. Γιατί πάντα επαναλαμβάνονται αυτοί. Είναι τέτοιοι ακριβώς. Ο επόμενος που θα το σκεφτεί, να σκεφτεί ισόβια. Να αλλάξει ο νόμος τώρα, άμεσα. Άμεσα, σήμερα. Σήμερα, αυτό λέμε. Αυτό. Να είστε καλά, κύριε Θράσο. Σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα και θα τα ξαναπούμε θα τα πάλι πούμε. Με κανένα τραγουδάκι. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Ρεμάλια. Ρεμάλια. Είχες λόξιγκα. Σε μνημόνευσα πριν. Τα άκουσες έτσι. Να ξέρεις, το είπα και στον Καντουρτζίδη όταν συναντηθήκαμε στο Γιάννη. Του λέω, Γιάννη, θέλω μια ειδική παραγγελία. Τι θες, φίλε, τι θες, λέει, πλαϊνό, θέλεις, λέει, με αυτό να μαζεύει, θες αυτό, περίμενε, του λέω, θέλω, επειδή ξέρω ότι φτιάχνεις τα πάντα. Τι, θέλω μια τέντα ΠΑΟΚ. Δηλαδή, κανονικά, μπροστά να υπάρχει το σήμα, πίσω, λέω, να γράφει Παύλος ή Γαϊδουράγκαθος, αυτό θα το δούμε. Και να μπορεί ο άλλος να τη φοράει να πηγαίνει να πέσει με τους φίλους του. Και γιατί, λέει, θέλει τεντόπανο. Έλα μου, ντε. Εδώ σε θέλω. Δείτε μου λίγο τη διεύθυνση, αύριο τώρα που γίνει να το πω. Ανεβαίνει στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη, 92, όπως ανεβαίνει στην Πολύχνη τον κεντρικό το δρόμο που πάει πάνω. Εκεί. Τι δουλειά κάνω. Εκεί. Τσικ. Α, ναι, τι δουλειά κάνει, σωστά. Εντάξει. Άκουσα το. Γαϊδουράγκαθος, ακούει Γαϊδουράγκαθος. Λοιπόν, συντεροκέφαλος ο Μίτσης. Αυτό θέλω. Όσον αφορά για την κοπελίτσα. Φίλε, και μόνο, εγώ δεν θέλω ούτε 500 ούτε 1000 χρόνια. Μια εβδομάδα, την Κέρκυρα. Να γίνει όπως έγινε με τον Δουρή. Ναι. Yeah. Δεν αξίζουν να ζουν. Εδώ φίλοι και απαγωγές και τέτοιοι κλπ. Δεν αξίζουν να ζουν. Δεν είναι κρίμα. Είναι μια χαρά μέσα στο μνήμα. Δεν είναι, είναι όλα τα δικήματα το ίδιο. Αυτό λέμε με πολιτισμένο τρόπο. Δεν μπορεί να βάζεις το ίδιο. Αυτόν ο οποίος πουλούσε κάστανα, ας πούμε, στην Αριστοτέλους χωρίς άδεια και είναι παράνομος. Έτσι, δεν το μαζέψαν την άλλη φορά. Έτσι. Θα του κάνεις μια ναι, λοιπόν. Ή τον, τον ναρκωμανή που ψάχνει τη δόση του γιατί είναι άρρωστος, με αυτόν που πουλάει το θάνατο και φέρνει το καράβι και έχει να πούμε τους τόνους, ή με αυτόν που κλέβει το παιδί του αλουνού ή που στο αγγίζει και στο πειράζει το παιδί και το καταστρέφει για μια ζωή και αυτόν και τον γονιό. Δεν μπορεί να είναι όλα το ίδιο. Έτσι, τώρα θα μπούμε σε μονοπάτια δύσκολα άμα πούμε περισσότερα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Έτσι, δεν μπορεί να είναι. Ούτε είναι λύση να παίρνει ο πολίτης τα όπλα να πούμε και να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Γιατί είμαστε το 2020. Αν είμαστε στο μεσαίωνα θα λέγαμε τον έπιασες, κόψ' του ό,τι είναι να του κόψεις. Έτσι. Αλλά λέμε ότι είμαστε πολιτισμένη χώρα και διδάξαμε τον πολιτισμό. Στον πλανήτη. Να μην γυρίσουμε σε... πολιτισμό, έτσι, αλλά όταν διδάσκαμε τον πολιτισμό, όλα αυτά δεν είναι τρικά. Έτσι. Πάω σε διάλειμμα, Παυλάρα μου, σε ευχαριστώ. Να τα πούμε. Γεια σου, αδερφέ μου. Σαν σήμερα. Έτσι θα πάω στο διάλειμμα. Σαν σήμερα. 1985. 16 Ιουνίου.
Ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας τον Παναθηναϊκό, έχοντας εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, μια αγωνιστική πριν το τέλος, μετά το 0-0 στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο και το 2-2 του Παναθηναϊκού με τον Πιερικό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Τούμπα εκείνη την ημέρα πάνω από 40.000 άνθρωποι, ένα ελικόπτερο της εταιρείας οδικής βοήθειας στολισμένο με ασπρόμαυρες σημαίες, ρίχνει την μπάλα από τον αέρα. Αυτή η αναμέτρηση ολοκληρώνεται με 1-1 και ο ΠΑΟΚ κατακτά αυτό το σπουδαίο πρωτάθλημα, το δεύτερο μέσα στην κατάμεση Τούμπα, πριν από 35 ολόκληρα χρόνια. Λίγο εντάχει, αξίζει τον κόπο, γιατί δεν είναι πλέον, μάλλον δεν είναι όλοι στα φώτα της δημοσιότητας. Σκαρτάδος, Γιώργος, Χρήστος Δημόπουλος, Κυριάκος Αλεξανδρίδης, Ράντε Πάπριτσα, Θωμάς Σίγκας, Ιβάν Γιούριτσιτς, Βασίλης Βασιλάκος, Χάρης Μπανιώτης, Κώστας Ιωσηφίδης, Νίκος Αλαβάντας, Απόστολος Τσουρέλας, Παναγιώτης Παντέλης, Λάκιστερ Γιούδας, Γιάννης Δαμανάκης, Γιώργος Κωστίκος, Άρης Καρασαβίδης, Μιχάλης Ιορδανίδης, Νίκος Λιάκος, Σωτήρης Μαυρομάτης, Χάρης Παροσωτηρόπουλος, Κώστας Μαλιούφας, Γιάννης Ψαράς. Ιστορικό πρωτάθλημα με πούμα εμφάνιση αυτή η λευκή με τη μαύρη παχιά ρίγα στο πλάι, νομίζω πέρσικα διαφήμιση αν δεν κάνω λάθος, κόντρα πάλι σε όλους και σε όλα. Εξήγησα κάποιες φορές όταν κατεβαίνω κάτω στο χωριό του πατέρα μου, που έχει πάρα πολύ κάτω εκεί στην Πελοπόννησο πάρα πολλούς Ολυμπιακούς, τους εξήγησα πολλές φορές ότι και δεν μπορούν να το καταλάβουν, γιατί δεν τους πληροφορούν με συγκεκριμένο τρόπο κάτω ότι ένα δικό μας πρωτάθλημα ισοδυναμεί με 10, 15, με 20 δικά σας. Και γιατί το λες αυτό? Εντάξει, καταλαβαίνουν. Και ο πιο φανατισμένος και ο πιο τυφλωμένος καταλαβαίνει γιατί. Καταλαβαίνει. Και βλέπετε ότι τα πράγματα, κι ας έχουν περάσει 35 χρόνια, ήμασταν τότε τίποτα παιδιά, ήμασταν στο δημοτικό. Και τώρα είμαστε με γκρίζα μαλλιά, πενιντάριδες, με παιδιά που είναι 11 χρονών. Τα πράγματα δεν αλλάζουν όσο νομίζουν κάποιοι. Παραμένουν ίδια κάποια πράγματα. Ίδια. Εμείς αλλάζουμε, ο ΠΑΟΚ αλλάζει, ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε και μπόρεσε και πήγε κόντρα σε όλο αυτό σε συνθήκες πολύ αντίξωες. Και είναι μόνο η αρχή. Αυτό έχω να πω. Διάλειμμα, επιστρέφουμε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε το μήνυμά σας στο 54222, 62 λεπτουδάκια το μήνυμα, γιατί στο τέλος θα κληρώσω και μέσα από τα τηλέφωνα ό,τι δώσαμε τώρα δώσαμε και θα μιλήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο για να κληρώσουμε τη φανέλα ΠΑΟΚ και την υπέροχη καφετιέρα Μπο Στάσιμο. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε να πούμε ότι χειρουργήθηκε ο Γιώζεπ Μίσιτς, αυτό που μας ρωτάτε. Σας διαβάζω την επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 16/6 το πρωί εγχείρηση του Γιώζεπ Μίσιτς μετά την κίστη που εντοπίστηκε στη βουβονική χώρα. Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και πλέον αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας. Υποβλήθηκε στην προγραμματισμένη επέμβαση, ήταν επιτυχημένη και τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει, όπως είπαμε, το πρόγραμμα αποθεραπείας. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρσα. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι! Γεια σου Κώστα! Γεια σου Κώστα! Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Για το Μίσιτς λέγαμε Κώστα ότι εγχειρίστηκε, ναι. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, όλα καλά. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να περάσει και αυτή τη δοκιμασία ο Μίσιτς και να επιστρέψει υγιής στα γήπεδα και στον είναι μια περιπέτεια η οποία θα αντιμετωπιστεί. Έχουν επιλεχθεί οι καλύτεροι γιατροί στον τομέα. Υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων
των γιατρών, των προεδρικού του γιατρού, των γιατρών του ΠΑΟΚ και των γιατρών που τον ανέλαβαν, με την συμπαράσταση και του ΠΑΟΚ και της οικογένειας Σαββίδη. Έχει ληφθεί μια στρατηγική, έχει ληφθεί απόφαση για μια στρατηγική. Από στόχο έχει την επιστροφή του μετά από μερικούς μήνες χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα στην ενεργό δράση. Mm-hmm. Όταν πρόκειται για υγεία, πρώτα ο Θεός λέμε. Αυτό. Έτσι. Αυτό, Κώστα. Και όλα να πάνε καλά. Αυτό. Mm-hmm. Έλεγα, Κώστα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση του ΠΑΟΚ με τη Sporting, η οποία φυσικά και έχει ενημερωθεί και από τον παίκτη και από τον μάνατζερ του και από τον ΠΑΟΚ για αυτό το πρόβλημα που προέκυψε. Είναι μια επαφή περισσότερο, μάλλον όχι περισσότερο, είναι μια επαφή ενημέρωσης της Sporting με ενδεχόμενο διαφορετικής αντιμετώπισης της οικονομικής συναλλαγής στην οποία έχουν συμφωνήσει οι δύο ομάδες για την απόκτηση του Μίσιτς. Mm. Ο Μίσιτς δεν τίθεται θέμα, έχει υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, τίθεται ένα θέμα μεταξύ Sporting και ΠΑΟΚ, καθώς τους επόμενους μήνες και περισσότερο για προληπτικούς λόγους δεν θα χρησιμοποιηθεί ο Μίσιτς. Άρα ή θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο ύφος της συμφωνίας που έχουν οι δύο ομάδες. Ναι. Που προβλέπει την καταβολή ρήτρας 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ στην Sporting για την επισημοποίηση της μετακίνησης του ποδοσφαιριστή από την ομάδα της Λισαβόνας στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν ευχάριστα και από το στρατόπεδο Κρέσπο και Ζαμπά και από αυτή την πλευρά. Δύο παίκτες που και αυτοί είχαν βαρύτα τους τραυματισμούς, Κώστα, και ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Είναι δύο παίκτες που στηρίθηκε πάρα πολύ η ομάδα. Και τον Κρέσπο. Ναι. Ο Ζαμπά, ναι, δεν τον υπολογίζουμε για φέτος, δεν νομίζω ότι... Ναι, ναι, το αναφέρουμε ότι επέστρεψε στις προπονήσεις, γιατί και αυτός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και με τη μόλυνση. Ναι. Απλά ο Ζαμπά δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Ναι. Ο Κρέσπο ίσως, υπολογίζεται να ξεκινήσει την προετοιμασία και να είναι σε διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τη μία περίοδο. Ο Κρέσπο, αν θυμάσαι, όταν μιλήσαμε πριν από τα παιχνίδια που ξεκίνησαν τα play-off, θυμάσαι σου θα πει ότι ο Κρέσπο θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη. Ναι, τον Όφη. Πιστεύεις, Κώστα, ότι θα το χρησιμοποιήσει κάποια λεπτά. Αυτό είναι θέμα προπονητή. Ναι. Πιστεύω όμως ότι ο Κρέσπο θα είναι σε διάθεση του προπονητή, ενδεχομένως να μπει στην αποστολή και στη διάρκεια του αγώνα να χρησιμοποιηθεί έτσι για να μπαίνει και στο κλίμα της ομάδας. Διότι υπάρχει ένα δίδυμο πλέον Ίγκανσον Βαρέλα, υπάρχει και ο Μιχάη, θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση από τον προπονητή για την ομαλή επιστροφή του ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα. Βέβαια ο Φερέιρα για τη διαχείρισή του δεν φημίζεται. Δεν έχει πάρει υψηλό βαθμό στη διάρκεια ενός χρόνου που το γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ λέω ότι πρέπει αυτό να γίνει, δηλαδή να διαχειριστεί και την επιστροφή του Κρέσπο στην ενδεκάδα της ομάδας. Mm-hmm. Μάλιστα. Το άλλο νέο της επικαιρότητας σήμερα είναι ότι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι τροποποιήσεις για τη διενέργεια εκλογών στην ΕΠΟ εντός του 2020, παρά την προσπάθεια του Ολυμπιακού να πούμε τη λέξη μπλοκάρει, να βάλει τροχοπέδι, να βάλει εμπόδια. Δεν κάνει κάτι άλλο Ολυμπιακός. Μόνιμα. Αυτό κάνει. Τροχοπέδι, προβλήματα, δικαστήρια. Δυναμητίζει. Μιλήσεις, τροπιλήσεις, προπαγάνδα. Εντάξει, τι περιμένει. Μα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι ήττα όμως. Είναι ήττα, έτσι. Αυτό που δεν αντιλαμβάνεται είναι ότι θα μπλεχτεί στα δίχτυα του. Τα δίχτυα που έριξε για να πιάσει τους άλλους θα πέσει ο ίδιος μέσα. Ναι. Βλέπεις, τους συγκλάμε ότι πανηγυρίζουν ένα στιγμένο πρωτάθλημα και τρελαίνονται, δεν υπάρχει απάντηση. Μα μόνοι τους το έλεγαν. Εσείς το είπατε. Ψεύτικο και βρώμικο. Μόνοι τους. Πανηγυρίζετε λοιπόν ένα ψεύτικο, κάλπικο, βρώμικο πρωτάθλημα και στημένο. Εσείς το είπατε. Ναι. Επίσημα. Χίλι. Τα στελέχη. Ναι. Και τα λοιπά. Και ο Θεός να τα κάνει στελέχη. Δεν το είπαμε εμείς. Το πανηγυρίζουμε. Περίμενε, είναι πολλά. Συγγνώμη για το που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αποφάσεις δικαστηρίων, ελληνικών, ανώτατο δικαστήριο, διευθυντικό, ΕΣΤΕ, ΚΑΣ, εκλογές ΕΠΟ, εκλογές Λίγκας την Παρασκευή. Έτσι. Ναι, βέβαια. Πολλά και από τις δημοσιότητες. Περίμενε για το πώς κινεί το Μίστερ Αλέξης. Ναι.
με την στήριξη του Ολυμπιακού. Θα έχουμε θεματάκια πολλά, πάρα πολλά. Ναι. Το επόμενο εθνικό διάστημα. Ναι. Σου είπα, αυτή η ιστορία που λέγεται ο Ολυμπιακός στηρίζεται σε γυάλινα πόδια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αιώνια αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα πάψει να υφίσταται. Ναι. Θα καταρρεύσει, σαν κάτι είναι πύργος. Νομοτελειακά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ξέρεις τι, Κώστα, για πολλά χρόνια είχαν αρκετούς συμμάχους. Δηλαδή, μόνο σου δεν καταφέρνεις σχεδόν τίποτα. Είχαν μια. Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, είτε πρόκειται για ομάδες, ΜΜΕ, αυτά κτλ. Τώρα βλέπεις ότι σιγά σιγά οδηγούνται και σε μια απομόνωση τρόπον την. Βεβαίως, γιατί όλοι θέλουν να απομακρυνθούν. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι κάνει τζιζ, ότι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό απομακρύνεται. Σε άλλες εποχές, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα γινόταν του Ολυμπιακού να κάνει πρόεδρο του Μπούλια, εφόσον το αποφάσισε. Με άνοιγμα. Με συνοπτικές. Ψάχνουν την τέταρτη ψήφο. Ναι. Ψάχνουν την τέταρτη ψήφο. Ναι. Την τέταρτη θετική ψήφο ψάχνουν. Έχουν τρεις, ψάχνουν την τέταρτη. Ναι. Μάλλον όχι, τέσσερις έχουν και ψάχνουν την πέμπτη. Δηλαδή έχουν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Ούτε στις πέντε να φτάσει. Ναι. Τέσσερις άνθρωποι. Τέσσερις ομάδες θα ξεκινήσουν Κούγια. Ο Κούγιας, η Λάρισα δηλαδή και άλλοι τρεις. Ολυμπιακός και άλλοι δύο. Ναι. Λοιπόν, ψάχνουν την πέμπτη ψήφο, δεν βρίσκουν. Ναι, περασμένα μεγαλεία. Κάποτε όπως είπες. Θέλουν ναι, όλοι ναι, να απομακρυνθούν από ναι, αυτό που λέγεται Ολυμπιακός. Ναι. Και πιστεύω ότι και η κυβέρνηση κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί, αν δεν το θέλει, από τις καταστάσεις να απομακρυνθεί. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Κώστα, όσον αφορά στο ΚΑΣ, είδαμε ότι στάλθηκαν επιστολές για 6 Ιουλίου. 15 μέρες δηλαδή ακριβώς πριν από τις 21 Ιουνίου. Θα πρέπει δηλαδή να πάει 21 Ιουλίου, θα έχουν περάσει τα play-off. Θέλουν δηλαδή από το ΚΑΣ πριν επικυρωθούν βαθμολογίες να προλάβουν να βγάλουν αποφάσεις. Πιστεύεις θα γίνει αυτό? Γιατί... Αυτό είναι η επιθυμία και της ΠΑΕΠΑΟ και της ΠΑΕΚΑΝ, δεν ξέρω, να υπάρξει απόφαση από το ΚΑΣ με την ολοκλήρωση των play-off. Πριν επικυρωθεί, τι να το κάνω αν επικυρωθεί και μετά. Θα τους κάνει τους βαθμούς που πάω πίσω μετά. Ακριβώς. Αυτό το έχουν αντιληφθεί και στην Ελβετία. Απλά προπαγανδίζει ο Ολυμπιακός ναι, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις. Δεν νομίζω ότι θα του γίνει το κέφι από το ΚΑΣ και από την ΕΦΑ γενικά για οτιδήποτε άλλο πέραν των λογικών εξελίξεων. Απόφαση δηλαδή από το ΚΑΣ, οποιαδήποτε απόφαση είναι αυτή ναι, πριν την επικύρωση του βαθμολογικού γίνεται για το Super League. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση εδώ. Ναι, αλλά θυμάσαι στο πλαίσιο αυτής της προπαγάνδας που λες πριν λίγο καιρό που λέγανε δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πουθενά η εκδίκαση. Πάνε φθινόπωρο, πάνε Σεπτέμβρη, πάνε αυτά. Θυμάσαι που συγκεκριμένα μέσα έβγαζαν αυτή την είδηση προς τα έξω και που σε ρωτήσαμε κιόλας και είπες ρε παιδιά, υπάρχει μια διαδικασία. Ποιος το λέει αυτό? Θα τηρηθεί η διαδικασία. Ναι. Τι είναι, επειδή το θέλει ο Ολυμπιακός. Ναι. Η προπαγάνδα σου λέει στηρίζονται. Ξεφτελίζονται κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα ξεφτελίζονται. Το θυμάσαι αυτό που λέω, έτσι. Δηλαδή, το συγκεκριμένα μέσα είπανε πάει παιδιά, αφήστε το καλοκαίρι. Πάει από Σεπτέμβρη, δεν υπάρχει. Ναι. Πρέπει να βγει απόφαση για να υπάρξει δικαιοσύνη. Ναι. Λέμε άλλα πράγματα, το καταλαβαίνω. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Ναι. Δεν έχουν ίχνος αξιοπρέπειας, Κώστα. Ίχνος αξιοπρέπειας. Ναι. Αυτοί πανηγυρίζαν υποστηρίζοντας ότι δεν θα γίνει εκδίκαση. Ναι. Μα αυτά έτσι απαμένουν τη δικαιοσύνη. Αυτό σε ικανοποιεί ναι, δηλαδή. Δεν τους ικανοποιεί το ψεύτικο, το κάλπικο, το στημένο. Okay. Ακριβώς. Okay. Ακριβώς έτσι. Μα όποιος είναι καθαρός επιζητά την ιστορία αυτή. Την τρέχει, την επιθυμεί. Έτσι. Να ξέρουμε τι έχει γίνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχω ειδησούλα η οποία από χθες ήθελα να σου το πω, γιατί έχουμε πολύ καιρό να πούμε το οτιδήποτε για ξένο ποδόσφαιρο. Όλο ένα και ακούγεται περισσότερο ότι υπάρχει περίπτωση ο Κριστιάνο Ρονάλντο να φύγει από τη Γιουβέντους και να πάει στη Τζέλσι. Ναι, ναι, το ξέρω. Και μιλάμε για... Να μια τέτοια εξέλιξη. Ορίστε. Να τέτοια εξέλιξη θα είναι ήδη, θα είναι δυνατή. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι δυνατή. Το ποσό θέλω να ακούσω, εκεί θέλω να δω τι θα γίνει. Ένα 150 ράκι.
Δεν βγαίνω, μάνα μου. Α, αδερφέ, δεν γίνεται. Ένα εκατοπενταράκι. Είδες πώς κινείται το χρήμα. Πώς κινείται. Ο μάνατζέρ του το έχει αυτό το πράγμα ανακοινήσει. Ο Μέντες. Λοιπόν, ο Αμπράμοβιτς μπορεί να κάνει πάλι μεταγραφές και θέλει. Είναι τώρα μέσα οι εταιρείες οι αθλητικές, τα promotion, χορηγοί, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, γιατί θα είναι μια τεράστια υπόθεση, τεράστια μεταγραφή, τεράστια μεταγραφή. Μάλιστα, από εκεί και πέρα Κώστα, για μεταγραφές έχω πει δεν ρωτάμε, δεν συζητάμε αυτή την περίοδο, έτσι το σεβόμαστε. Όπα, είχαμε... Πάρε πάλι Μαριλής, γιατί έπεσε η γραμμή. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα ξανασηκώσουμε το θέμα, τη γραμμή. Αυτό, παιδιά, ακούγεται όλο ένα και περισσότερο. Αυτό που ρώτησε τώρα τον Κώστα, για μεταγραφή Κριστιάνο Ρονάλντο στη Τζέλσι. Καταλαβαίνετε, πιθανόν ολοκλήρωσε αυτό που ήταν να κάνει σε επίπεδο marketing η Juventus. Πήρε και το πρωτάθλημα. Προφανώς ήθελαν παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήρε για να πάρει ένα πρωτάθλημα ακόμα η Juventus. Λοιπόν, απέτυχαν στο να πάρουν το Champions League. Και τώρα στα 35 του, βέβαια, άλλωστε στα 35 δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει μεταγραφή. Αλλά είναι αυτός τόσο ξεχωριστός, είναι τόσο δουλεμένο το σώμα του, είναι τόσο επαγγελματίας. Είναι τέτοιο σκυλί στη δουλειά που πιθανότατα. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Κώστα Βασιλόπουλο εκεί που είναι. Έπεσε το σήμα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και πάλι. Έτσι κι αλλιώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να πω ότι χορηγή της εκπομπής μας είναι το Αιγαίον. Υπέροχα πράγματα τρώτε εκεί και στο Δικητήριο και στο Ρωόκαστρο και με παραίστικο μεζεδοπολείο. Αλλά και με... Δηληβεριά, 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Πάμε τώρα να κληρώσουμε, να κάνουμε τις κληρώσεις μας. Λοιπόν, Νεκταράκι, έλα εδώ πουλάκι μου. Για πες, τι κάνεις. Πες τα βλέπεις τα πράγματα στο στούντιο. Ωραία. Ναι. Για δώσε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 62. 53 και 13. Ευχαριστώ, Νεκταρία! Βοηθός σήμερα. Συμπαρουσιάστρια. Βοηθός και συμπαρουσιάστρια. Τέλεια. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Φανέλα. Από χθες. Ο Κώστας σε 5.88 είναι ο τυχερός για τη φανέλα. Και ο Δημήτρης Σιμαντζής ή Σιμάντζης είναι αυτός που κερδίζει την καφετιέρα. Αυτά που λέτε. Δημήτρης Σιμαντζής ή Σιμάντζης. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε πώς θα πας να πάρεις το υπέροχο δώρο από την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σας φιλούμε, σας χαιρετούμε. Έρχεται για το επόμενο δίωρο Γιώργος Ζαγόρας, μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο. Σας φιλούμε. Γλυκά θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, 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 bye.